Θεωρούσαμε υποχρέωσή μας να είμαστε σήμερα εδώ οι αγωνιστές ανάπηροι. Και γονείς των παιδιών με αναπηρία, γιατί έχουμε πλήρη συνείδηση ότι η αλληλεγγύη, αυτό που μάχονται ενάντια στην εκμετάλλευση, τη βαρβαρότητα του υπεριαλισμού, είναι μεγάλη ασπίδα που μπορεί να προστατεύσει τα παιδιά σήμερα της Παλαιστίνης, τα παιδιά όλου του κόσμου, η ασπίδα να στηριχτούμε, να στηριχτείτε για να μπορέσετε να νικήσετε και θα νικήσετε τη βαρβαρότητα του υπεριαλισμού. Δεν μπορεί να υπάρχει πρόοδος, εξέλιξη, αν οι Παλαιστίνοι δεν έχουν το δικό τους κράτος στα σύνορα του 67 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Δεν μπορεί να υπάρχει πρόοδος, δεν μπορεί να υπάρχει εξέλιξη αν δεν ιτηθεί η βαρβαρότητα αν δεν ιτηθεί ο υπεριαλισμός, αν δεν βρουν τη δύναμη οι λαοί να του ακυρώσουν τα σχέδια που στο όνομα των μεγάλων οικονομικών τους υπερόντων ματώνουν 75 χρόνια τώρα τον Παλαιστινιακό λαό, όπως μάτωναν παλιότερα και το δικό μας το λαό, άλλωστε οι βόμβες του Ναπάλ δοκιμάστηκαν για πρώτη φορά στα βουνά της Ελλάδας ενάντια στο Δημοκρατικό Στρατό της Ελλάδας. Πρέπει να βρούμε τη δύναμη οι λαοί, όχι να επιβάλλουμε μόνο το δίκαιο του λαού της Παλαιστίνης, των παιδιών της Παλαιστίνης, να ζήσουν τη δικιά τους πατρίδα, αλλά να αρνηθούν να συλληφθούν στα μεγάλα σφαγεία, να αρνηθούν να συλληφθούν στα μεγάλα σφαγεία που ετοιμάζουν οι υπεριαλιστές, Αμερικάνοι, ΝΑΤΟ, Ισραηλινοί, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ρώσοι και Κινέζοι, γιατί ποιοι θα κυριαρχήσουν στις διάφορες γεωστρατηγικές περιοχές, στις πλουτοπαραγωγικές πηγές, στους δρόμους μεταφοράς των προϊόντων. Από την Ουκρανία στην Παλαιστίνη, στη Λιβύη στο Ιράκ, οι λαοί πληρώνουν αυτές τις επιπτώσεις και βλέπουν τα δείγματα το οποίο οδηγούν οι υπεριαλιστές για το να λύσουν το ποιοι θα κυριαρχήσουν. Τεράστιες οι ευθύνες της ελληνικής κυβέρνησης που όχι μόνο συνέπραξε συμμαχία με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, αλλά πήγε χτες να στηρίξει την ώρα που σφαγιάζονταν, βομβαρδίζονταν τα σπίτια, τα χωριά, οι πόλεις των Παλαιστινίων. Δηλώνουμε τον πιο κατηγορηματικό τρόπο. Δεν είναι τρομοκράτης ένας λαός που σφαγιάζεται τόσα χρόνια
που παλεύει με όλα τα μέσα και έχει δικαίωμα με όλα τα μέσα να παλέψει για να διώξει τα κατοχικά στρατεύματα, να φτιάξει τη δικιά του πατρίδα, να προστατεύσει τα παιδιά του. Δεν μπορούν αυτοί που σφαγιάζουν τους λαούς τόσα χρόνια να ονομάζουν αυτούς που υπερασπίζουν τα παιδιά τους, που είδαν τα παιδιά τους να τα καίνε μπροστά τους, να χαρακτηρίζονται τρομοκράτες. Τεράστιες οι ευθύνες των μέσων ενημέρωσης του κεφαλαίου, πλην λίγων εξαιρέσεων, που κάνουν πρόβα να μας ετοιμάσουν για τους μεγαλύτερους πολέμους και στηρίζουν την Αμερικανο-Ισραηλινή προπαγάνδα. Απαιτούμε εδώ και τώρα να σταματήσει η σφαγή. Η ελληνική κυβέρνηση να επισημοποιήσει την ομόφωνη απόφαση της Βουλής του 2015 για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, όπως επιβάλλουν και τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Οι αγωνιστές ανάπηροι της Ελλάδας και οι γονείς και οι δαιμόνες των ΑΜΕΑ χρόνια τώρα και τις τελευταίες ημέρες παίρνουν μαχητικά μέρος στα συλλαλητήρια αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό. Ήρθαμε και σήμερα εδώ με το πιο επίσημο για τον πιο δεικτικό τρόπο να δηλώσουμε αυτή την αλληλεγγύη μας και τη θέλησή μας να την κλιμακώσουμε. Επιτρέψτε μας να καταθέσουμε και μια εμπειρία και να δώσουμε και μια καταγγελία. Χρόνια τώρα ξαναπατιώνται τα δικαιώματα των ανάπηρων των λαϊκών στρωμάτων στη χώρα μας. Από όλες τις κυβερνήσεις. Μια χαρά είναι εδώ. Μια χαρά. Βιάζεις τα υποδεικνύα. Επειδή θέλει από την καρδιά του. Και από όλες τις κυβερνήσεις. Οι ίδιοι, τα ίδια κόμματα, είναι αυτά που ψήφισαν στην Ευρωβουλή το επέσχυτο ψήφισμα αθώωσης του Ισραηλινού υπεριαλισμού, των βαρβαρότητων του Ισραήλ. Ενάντια στον Παλαιστινιακό λαό. Όμως, οι λαοί της Ευρώπης, οι ανάπηροι και στη χώρα μας και στις άλλες χώρες, από αυτά τα κόμματα λαϊλατούνται καθημερινά και θα τα βάλουν απέναντι και τις κυβερνήσεις τους και θα βρουν τη δύναμη να προστατεύσουν με το τείχος της αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό, να το βοηθήσουν να νικήσει, αλλά να τσακίσουν και την εκμετάλλευση, την βαρβαρότητα του καπιταλισμού, να χτίσουν κοινωνίες που στο κέντρο τους θα είναι ο άνθρωπος και οι ανάγκες τους, για να περάσουμε τον 21ο αιώνα πραγματικά στην εποχή του πολιτισμού, που ο άνθρωπος θα είναι στο επίκεντρο και όχι το κινητό του κέρδους, οι ανάγκες του κεφαλαίου. Η Παλαιστίνη θα νικήσει. Λευτεριά στην Παλαιστίνη.